κατάλαβα. Μάλιστα. Θα μου πεις καμιά εξέλιξη, παρακαλώ. Εξέλιξη. Ναι, δεν γίνεται να μου πεις. Πρέπει να μου πεις λίγο κάτι παρακάτω. Κάτι μπορείς να μου πεις. Θα φιληθώ με την Ελένη. Θα φιληθείς με την Ελένη. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι κάνουμε σκηνές με τη Μαρία που οριακά ξεφεύγουμε και τις κρατάνε. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια αλήθεια και μετά να πας να την αποδώσεις ξανά σε ρακόρ. Ξεφύγαμε σε μια σκηνή που. Θα τη δείτε. Είναι μια σκηνή με πολλά χαστούκια. Με ξύλο εννοώ. Και ήταν, ναι, κλαίγαμε και οι δύο, πραγματικά όμως. Μας είχαν πιάσει και το συνεργείο τρελάθηκε μετά. Ήρθαν και μας αγκαλιάζανε. Γιατί είχαμε θέλω να σου πω ότι κάνουμε σκηνές που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από μια θεατρική παράσταση. Αλήθεια σου λέω. Θα μπει στο χωριό κάποιος καινούριος. Ναι. Θα μπει. Θα μπει. Αυτός που θα μπει τι είναι. Είναι νομίζω η μαμά μου σε εισαγωγικά, επειδή και ο Λάμπρος μεγάλωσε. Και ο Γιάννης χωρίς μητέρα, είχαν σαν μάνα πάντα την Ανέτ. Την Κάτια Δανδουλάκη. Την Κάτια Δανδουλάκη. Και έχουμε κάτι υπέροχες σκηνές με την Κάτια. Τι ωραία ηθοποιός. Που ουσιαστικά της εξομολογεί το Λάμπρος. Τον έρωτά του για την Ελένη. Ορίστε, το είπα. Ξέρετε, μου θυμίζει.